Κατά πρώτον, το βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον που οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτύρονται για τη στάση του ΣΚΑΙ στο δημοψήφισμα, όπως ΣΚΑΙ στήριξε το ΝΕ, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση αυτή τελικά εφάρμοσε στην πράξη το ΝΕ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Εδώ, κύριε Μάρτης, η Επιτροπή έχει δύο στόχους. Πρώτον, να δούμε αν υπάρχει ένα τρίγωνο διαπλοκής μεταξύ των μέσων μαζικής επικοινωνίας, των τραπεζών και των κομμάτων. Και κατά δεύτερον και κατ' επέκταση μάλλον αν θέλετε, επειδή ο Έλληνας φορολογούμενος πλέον έχει αναλάβει το βάρος της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών, να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των τραπεζών, διότι ανήκουν στους Έλληνες φορολογούμενους. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή συζητήσαμε πλην για το θέμα της αδειοδοτικής διαδικασίας, η οποία, από ό,τι είπατε, στηρίχθηκε σε κάποια μελέτη από κάποιο Ινστιτούτο της Φλωρεντίας και είπε ο κύριος συνάδελφος ότι είναι και σύμβουλος αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε περίπτωση που τελικά κλείσουν κάποια από τα υπάρχοντα κανάλια, γιατί αναγκαστικά και θα δοθούν μόνο 4 άδειες, υπάρχει κίνδυνος να χαθούν λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου από αυτή τη διαδικασία? Τώρα να σας πω κάτι. Αν ας πούμε... Αναγκαστικά, αν κλείσει, ας πούμε, και να μην πάρει άδεια κάποιος από τους καινούριους, έχει, ξέρετε, τα κανάλια, πολλά από τα κανάλια έχουν εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια χρέη, 70 εκατομμύρια χρέη, έτσι. Προφανώς κάποια κανάλια μπορεί οι μέτοχοι τους να επικαλεστούν λόγους ανωτέρας βίας και να μην πληρώσουν τα δάνεια. Άρα εμείς δεν θα κάναμε κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι θα κάνει ο κάθε μέτοχος του κάθε καναλιού. Κύριε Πρόεδρε, θα ήταν χρήσιμο αυτό το πόρισμα του Ινστιτούτου της Φλωρεντίας να το καλέσουμε, να το έχουμε στην Επιτροπή, να το διαβάσουμε, αφού μπορεί να επηρεάσει το αντικείμενο της Επιτροπής. Δεύτερον, κύριε Μάρτης, σήμερα που γίνεται αυτός ο διαγωνισμός, θεωρείτε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι υφίσταται κάποιο τρίγωνο διαπλοκής μεταξύ των τραπεζών, των κομμάτων και των μέσων μαζικής επικοινωνίας? Γενικά όχι. Ειδικά? Ειδικά έχω μεγάλες επιφυλάξεις για την Τράπεζα Αττικής. Ως προς την εγγύηση που δώσατε πριν. Ναι. Αναφέρατε πολλές φορές την υπόθεση του Alter. Και νομίζω θέσαμε και στον Πρόεδρο την ανάγκη να κληθεί. Δεν μπορώ να σας προσφέρω κάποιο φυσικό πρόσωπο σαν όνομα. Θα προτείνουμε κάποιο φυσικό πρόσωπο που είναι το πιο κατάλληλο. Όπως θα βρούμε ποιο είναι το κατάλληλο. Τι έγινε στο Alter, κατά τη γνώση σας, ως άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στον χώρο των μέσων μαζικής επικοινωνίας, γιατί έχετε κληθεί και ως φυσικό πρόσωπο? Στο Alter νομίζω ότι έγινε μια συστηματική εξαπάτηση των τραπεζών και του κράτους. Το Alter προφανώς με ανοχή κάποιων ελεγκτικών μηχανισμών που υπάρχουν δανειζόταν όλο και περισσότερα χρήματα. Έλεγαν ψέματα ότι έχουν τεράστια περιουσία το πρόγραμμα που παρήγαγαν. Πέραν δάνεια και δώστου δάνεια και δώστου δάνεια. Και δώσ' του δάνεια. Και κάποια στιγμή, όταν σταμάτησαν αυτά τα δάνεια, διότι πλέον είχαν φτάσει σε ένα σημείο που δεν, ακόμα και η σχετικά ευνοϊκή μεταχείριση δεν μπορούσε να συνεχίσει, έσκασε. Νομίζω ότι πρόκειται περί απάτης. Ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα της χώρας, το Alter. Απάτη εις βάρος των τραπεζών? Απάτη εις βάρος του ελληνικού λαού, των τραπεζών, των πολιτών, των πολιτικών όλων. Νομίζω μας δώσατε ένα έναυσμα να το δούμε το θέμα του Alter σε περισσότερη λεπτομέρεια. Πιστεύω όλοι οι συνάδελφοι θα θέλανε. Ως προς το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού Sky και των υπόλοιπων σταθμών εθνικής εμβέλειας, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται, με ποια άδεια λειτουργείτε και πότε αυτό έχει επικυρωθεί ή όχι νομικά από τη Βουλή? Η πρώτη άδεια ήταν που είχε πάρει ο 7X πανελλαδική, ήταν το 1993, τότε δόθηκαν οι πανελλαδικές άδειες. Και η άδεια αυτή επιβεβαιώθηκε το 2010, νομίζω, 12, δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, όταν με την τακτοποίηση του φάσματος και την αγορά του φάσματος από την DJA. Τότε είχαν επικυρωθεί αυτές οι άδειες και τώρα βέβαια πλέον υπάρχει καινούργια νομοθεσία η οποία ορίζει ότι θα δοθούν καινούργιες άδειες και προφανώς οι άδειες που υπήρχαν μέχρι σήμερα θα καθίστανται ανενεργές από τη στιγμή που θα δοθούν οι άδειες βάσει του νόμου, οι καινούργιες. Θέλετε να πείτε ότι με τον νόμο, νομίζω και εγώ ότι ήταν του 12, δεν είμαι σίγουρος, οριστικοποιήθηκε το νομικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών? Δεν οριστικοποιήθηκε, απλώς επιβεβαιώθηκαν οι παλιές άδειες. Δεν έγινε τακτοποίηση, δεν έγινε τακτοποίηση αδειοδοτική όλων των σταθμών κτλ. Απλώς επισημοποιήθηκε. Ρωτάω τον Μάρ.
μάρτυρα. Έχει κληθεί ο μάρτυρας, να ακούσουμε. Είπατε κάτι πριν ότι για τους νικητές του διαγωνισμού θα δημιουργηθεί ένα μη ορθό ανταγωνιστικό οικονομικό πλαίσιο υπερκερδοφορίας. Μπορείτε να εξηγήσετε τι εννοείτε. Απίθανο λιγοπόλιο. Βέβαια. Δηλαδή ο Sky, ας πούμε, εάν πάρει άδεια, θα έχει διπλάσια έσοδα από ό,τι έχει σήμερα. Το οποίο, επειδή είναι σταθερά τα κόστη των μέσων μαζικής επικοινωνίας, θα υπερπολαπλασιαστούν τα κέρδη. Ναι, σαφώς. Άρα ουσιαστικά όποιος πάρει την άδεια θα του δοθεί η δυνατότητα να ρεφάρει, να το πω έτσι λαϊκά, ναι, τα χρέη που τόσο καιρό συζητάμε στην Επιτροπή. Κατά πάσα πιθανότητα. Να σας πω όμως ένα τεράστιο δίλημα, εάν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Μηδωράκη. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα και λόγω τεχνολογίας και λόγω νομικής πραγματικότητας να μην κλείσουν τα κανάλια. Τι θα γίνει λοιπόν με τα λεφτά που θα έχουν θυσιάσει στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις που θα πάρουν άδεια, εάν δεν κλείσουν τα κανάλια ή αν δώσει και άλλες άδειες μετά η κυβέρνηση, όπως έχει πει, αλλά δεν προβλέπεται από τον συγκεκριμένο νόμο ότι θα δοθούν περισσότερες άδειες. Δηλαδή, είναι διαφορετικό το τίμημα που θα πληρώσει μια επιχείρηση για τη δημιουργία ενός ακραίου ολιγοπολίου 4 σταθμών, διότι θα πρόκειται περί ακραίου ολιγοπολίου στη σημερινή εποχή, ακρότατο ολιγοπολίου, με τεράστια, νομίζω θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σχεδόν κερδοσκοπικό, διότι θα μπορούν οι 4 σταθμοί να επιβάλλουν τη θέλησή τους παντού. Οικονομικά θα μπορέσουν να συνοηθούν μεταξύ τους, να μειώσουν το πρόγραμμά τους, θα πάψει να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους. Θα γίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα αν υπάρξουν 4 σταθμοί. Αλλά επειδή αυτό είναι τόσο αντίθετο το ρυθμός 4 με την σημερινή τεχνολογική πραγματικότητα. Δεν θα είναι, νομιμότατο θα είναι. Νομιμότατο θα είναι. Σας διαβεβαιώ. Δημιουργείται ένα τέρας κερδοσκοπικό και διαπλοκής με τις 4 άδειες. Εγώ έχω την αντίθετη άποψη. Φαντάζομαι πάντως και για εμάς τους βουλευτές θα είναι πολύ δύσκολο να βρίσκουμε προσκλήσεις για να βγαίνουμε σε αυτό. Δεν είναι θέμα που 4 τα κανάλια. Δεν ξέρω. Γιατί. Μια τελευταία ερώτηση. Υπήρξε οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση για τη δανειοδότηση του Sky, αρνητική ή θετική, για το ομολογιακό δάνειο που αναφέρατε? Όχι. Αλλά γενικά δεν υπήρξε. Ούτε τώρα υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική παρέμβαση εναντίον του Sky. Άρα θέλετε να πείτε ότι τα δάνεια σας δόθηκαν με κανόνες αγοράς? Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ εγώ. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, καταρχήν πρέπει να θυμίσω στον κύριο Αλαφούζο ότι στο ελληνικό κράτος υπάρχει ακόμα δικαιοσύνη, όπως υπήρχε και από την καταβολή στο ελληνικό κράτος. Πάμπολες αποφάσεις, κύριε Αλαφούζο, το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι όλες οι παρατάσεις που έδινε η ελληνική πολιτεία και οι ελληνικές κυβερνήσεις στην παράταση των προσωρινών αδειών που κατήχατε, κινούνταν στα όρια, αναφέρει συγκεκριμένα τη λέξη ιδιότυπης νομιμότητας, κατάλληλος κατά ερμηνεία, ιδιότυπης παρανομίας. Μάλιστα λέει ότι αυτό γινόταν κατά ανοχή των εκάστοτε κυβερνήσεων. Μα το είπα και εγώ αυτό, κύριε Λάμπη. Για να αποδειχθεί αυτό, θα προσκομίσω στην επόμενη συνεδρία, κύριε Βάτη, δύο έγγραφα. Ένα πακέτο όλων των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας που αφορούν ακριβώς αυτό που είπα τώρα τον κύριο Αλαφούζο. Και δεύτερον, θα σας δώσω και το πόρισμα του Ινστιτούτου της Φλωρίντιας. Ναι, κύριε Λάπα, μπορώ, κύριε Πρόεδρε, να. Επειδή συζητήσει και ο κύριος Μηταράκης, μήπως θα δεστεί μαζί. Απλώς. Έχετε το μικρόφωνο ανοιχτό. Επειδή προέκυψε από την δήλωση του κυρίου Αλαφούζου ότι τελικά έκλεισε ο εισαγγελικός έλεγχος για τη συμπεριφορά του Sky κατά το δημοψήφισμα, έτσι κατάλαβα. Ναι. Η δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Λάπας πριν για τα πρακτικά, όταν αντισυνταγματική η συμπεριφορά του Sky, ίσως θα θέλαν να τα διορθώσετε. Δεν έχω πρόβλημα. Θυμάμαι τη λέξη αντισυνταγματικά. Ο κύριος Λάπας δικαιούται να κάνει. Ωραία. Θέλετε κάτι? Ναι, θέλω να πω ότι. Σας παρακαλώ, συνάδελφοι. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Μετά είμαι ο κύριος Γιόλας, ο κύριος Αλαφούζος θα ολοκληρώσει. Συμφωνώ μαζί σας. Όπως είπατε, ήταν ιδιότυπη νομιμότητα ή ιδιότυπη παρανομία. Συμφωνώ απόλυτα. Και εγώ αυτό είπα πριν στις τοποθετήσεις μου, και ότι υπήρχε αυτή η εκκρεμότητα. Υπήρχαν όμως δύο παρατάσεις της πολιτείας, μία άδεια κανονική, νόμιμη. Αλλά θα σας πω κάτι, δεν μπορεί να κατηγορηθούν τα μέσα ενημέρωσης για αυτές τις παρατάσεις.